Ξεκινήσω λέγοντας ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά αυτή που αγωνιστήκανε σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα παιδιά, γιατί γνωρίζετε οι περισσότερες από εσάς ότι όλες αυτές οι εβδομάδες, δύο εβδομάδες, έχουμε μεγάλα προβλήματα. Είχαμε φυγές πολλών ποδοσφαιριστών, που ήταν ποιότητα ποδοσφαιριστών, που για διάφορους λόγους φύγαν 5-6 παίκτες που ήταν οι βασικότεροι. Είχαμε και την απώλεια του Πέτρου του Καμινιώτη από την περασμένη Κυριακή, που είναι ένας παίκτης έμπειρος. Και προσπαθήσαμε με αυτά τα παιδιά που είχαμε να το βάλουμε πέρα σε αυτό το παιδί. Πρέπει να το δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο συγχαρητήρια. Για να συμπληρώσουμε 18, βάλαμε και 3 πισιρίκια από την Ακαδημία σήμερα. Είχαμε το Μερκούρι που το φέραμε τελευταία στιγμή με πυρετό 3 μέρες. Στην ουσία είχαμε τον Ιγνιός που ήταν στον πάγκο, που ήταν 100% και ο Χρήστος από εδώ που ήρθε πριν 2 μέρες σε μεταγραφή που ήταν 100%. Δεν είχαμε πολλές λύσεις. Ακόμα έχουμε 10 παιχνίδια. Θα κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Όσο για το άλλο που λέγατε ότι το παλιό ποδόσφαιρο ήταν διαφορετικά, σίγουρα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Παλιά ήταν πιο ρομαντικό το ποδόσφαιρο, τώρα έχουν αλλάξει τα παιδιά, είναι πιο παρόλο ότι παίζουν γάμα εθνική, είναι πιο επαγγελματικά το που βλέπουν. Αυτό που θέλω να πω, σίγουρα ότι θα δώσω συγχαρητήρια και καλή επιτυχία να έχει καινούργια διοίκηση. Θέλουμε κάποιες ενισχύσεις τώρα, αυτές τις μέρες. Παρόλο ότι αυτή η ομάδα είναι πληρωμένη όλος ο κόσμος, δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ. Βλέπουμε το φαινόμενο ότι παιδιά που είναι από εδώ, ας αφήνουμε τα παιδιά ξένοι που ήταν της οικογένειάς τους, το συμφέρον τους, που είναι ντόπιοι από εδώ, φεύγουν. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί. Η Καλαμάτα δεν είναι μια μικρή ομάδα, όπως η Πανελλαδικός. Έχουν μεγάλη ιστορία σε αυτές τις ομάδες. Απλώς έχει αλλάξει. Τώρα τα παιδιά κοιτάνε άλλα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και είναι νέα παιδιά. Δεν θέλω να πω ονόματα, εντάξει, δηλαδή, τώρα εντάξει. Έχουν φύγει και μερικά παιδιά. Έχετε καταλήξει στην συγκρότηση του τεχνικού team, θα είστε εσείς προπονητής. Αυτό εξαρτάται από τη λήξη. Δεν ξέρω, εμείς, εγώ προσωπικά μιλάω ότι είμαι στρατιώτης. Όσο θα επηρεαστεί η ομάδα, θα είμαι εδώ. Όταν σκεφτεί, κάνει κάποιο πλάνο για να δημιουργεί κάτι, ό,τι πρέπει να κάνει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πρέπει να δώσουμε ευκαιρία στα ντόπια παιδιά. Εντάξει, δεν είναι. Εδώ η Μεσσηνία, όπως και η Ηλία, βάζουν ταλέντα, συνέχεια βάζουν ταλέντα. Πάντα υπάρχουν. Να μην πούμε ονόματα παλιών ποδοσφαιριστών, εντάξει. Αλλά πρέπει να του δώσουμε το έλλειμμα για να μπορούν να μπουν. Μιμιζόταν κάποτε ότι αυτές οι δύο ομάδες υπάρχει μια εχθρικότητα, δεν υπάρχει. Λέω. Παναλιακός δεν είναι κανένα εχθρικό. Έχει μόνο αντίπαλο για 90 λεπτά. Το ίδιο θα αναπιστεύει και η Καλαμάτα. Ξαναπώ λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία του. Το δεύτερο που έχω να πω και να δώσω χαρακτήρια όσον αφορά στη διαιτησία, η οποία ήταν εξαιρετική και να φέρουμε και σωστές. Τώρα, όσον αφορά για το αγωνιστικό κομμάτι, εκτιμώ ότι και οι δύο ομάδες ήταν να κρατήσουν το 0. Ένα κομβικό σημείο εκτιμώ και για τις δύο ομάδες με βάση την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Εμείς πήγαμε αρκετά καλά στο παιχνίδι. Θα μπορούσαν και οι δύο ομάδες σε δύο-τρεις περιπτώσεις να πετύχουν κάποιο τέρμα. Δεν το καταφέρανε. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι τις περισσότερες φορές πηγαίναμε λίγο πιο ορθολογικά στο να πετύχουμε κάποιο γκολ. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι λίγες μέρες στην ομάδα.
Ξέρω ότι υπάρχουν δυσκολίες σαν ομάδα με λίγους παίκτες. Πιστεύω όμως ότι σήμερα δείξαμε ότι όσοι είμαστε μπορούμε να φτάσουμε και ψηλά και ίσως να διεκδικήσουμε κάτι περισσότερο. Τώρα, όσον αφορά το μάτς, πιστεύω ότι, όπως είπε και ο κότς, στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν κάπως καλύτεροι από το πρώτο και σίγουρα μπορούσαμε να κερδίσουμε άνετα το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο.